Με κινητοποιήσεις απάντησαν οι νοσοκομιακοί γιατροί στις περικοπές 8% που ετοιμάζει η κυβέρνηση στους μισθούς τους. Σήμερα οι γιατροί πραγματοποίησαν στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως και τη λήξη του ωραρίου. Η εκτελεστική γραμματεία της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, μάλιστα, προέβη σε διάβημα διαμαρτυρία στις 11.30 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ προγραμμάτισε σύσκεψη για τις 12.30 το μεσημέρι, στην οποία οι νοσοκομιακοί γιατροί αναμένεται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί ζήτησαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δυστυχώς δεν απάντησε. Ο κύριος Τουρνάρας έχει μάτια μόνο για την Τρόικα. Ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε οι νοσοκομιακοί γιατροί, κανένας δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Στουρνάρα. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες και είναι και σε υλικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή λείπουν 6.000 νοσοκομιακοί γιατροί από τα νοσοκομεία της χώρας και οι ελλείψεις σε υλικά είναι τρομακτικές. Ακόμα και σύρυγγες δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Τμήματα ολόκληρα καταραίουν από έλλειψη υλικών και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και έχουμε μία αύξηση 30% των ασθενών στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα έχουμε μία μείωση 30% του προσωπικού. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν αυτά που μας υποσχέθηκε. Βέβαια σήμερα δεν μας ενημέρωσε για την πορεία της αποπληρωμής, γιατί μας είχε υποσχεθεί ότι σήμερα θα γινόταν αυτό και με ένα δελτίο τύπου, μία ανακοίνωση, η οποία δεν έγινε. Ανταυτού η γραμματέας του με ενημέρωσε ότι η αποπληρωμή θα γίνει 13 με 16 Σεπτεμβρίου των εφημεριών Απριλίου και Μαΐου. Για τις υπόλοιπες δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτι. Κοιτάξτε, το νοσοκομείο Καβάλας ήταν από τα τελευταία το οποίο ξεκίνησε επίσκεψη εργασίας και δεν έχει λάβει όσο σκληρά μέτρα έχουν ληφθεί σε άλλα νοσοκομεία. Πάρτε παράδειγμα το νοσοκομείο των Ψερών, όπου κατέβηκε σε επίσκεψη εφημερίας και οι ειδικευόμενοι, παρετήθηκαν οι ειδικοί. Όλοι οι παθολόγοι, δεν έχουμε λάβει ακόμα τόσο σκληρά μέτρα. Και όσον για τα τακτικά εξυπηρετούνται στα επίγοντα. Αυτό να το υπενθυμίσουμε. Θέλουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, αλλά θέλουμε να διεκδικήσουμε και τα δικαιώματά μας. Προφανώς. Έρχονται νέες περικοπές για τα ειδικά μισθολόγια, πόσο άλλο να αντέξουμε.